Πήρα το λόγο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για να παρέμβω στην τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, θεωρώντας ότι η ασφάλεια δικαίου και το κράτος δικαίου αποτελεί τη βάση και των δικαιωμάτων και της κοινωνικής λειτουργίας αλλά και της οικονομικής λειτουργίας. Και θα ήθελα πράγματι, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω αρκετά πράγματα, ξεκινώντας από το τελευταίο για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Θα περίμενα ένα σχόλιο εκ μέρους σας για αυτό που ανέφερα χθες στον κύριο Πρωθυπουργό, ότι στο υποθηκοφυλάκιο Αθηνών με ενημέρωσαν από τις 4.30 ώρα νομικοί ξενυχτάν στα πεζοδρόμια για να πάρουν σειρά. Δεν είπατε τίποτα για αυτή την ψηφιοποίηση, η οποία μάλλον την ακύρωσε η αριστεία του κυρίου Πιερακάκη. Αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα, γιατί θέλω να τηρήσω τον χρόνο. Ορθώς αναφερθήκατε στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και με υπερηφάνεια, γιατί πρέπει να το κάνουμε στην πατρίδα μας και ιδιαίτερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν γνωρίζω όμως να έγινε κάτι τέτοιο στην περιοχή του Αιγαίου, την περίοδο διακυβέρνησης, τη κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω πρέπει να το πούμε αυτό. Και όχι μόνο στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο έφτασε το ελληνικό ναυτικό για να σταματήσει το 2018 την αμφισβήτηση δικαιωμάτων της χώρας. Διότι πρέπει να επιδιώξουμε την ίδια στρατηγική και την τρέχουσα περίοδο και την επόμενη απέναντι σε όλους τους κακόβουλους. Διότι δεν πρέπει να ξανακούμε δικαιολογίες ότι το παρέσυρε ο αέρας στο Ουκρέις και δεν λειτουργούσαν τα καλώδια του. Γιατί αυτό θυμόμαστε την περίοδο διακυβέρνησης 19-23, για να μιλάμε ακριβώς και να μην παραποιούμε την ιστορία. Διότι ορθώς διασφαλίσαμε τα σύνορα, υπερασπιστήκαμε τα σύνορα, ήμασταν εκεί, δεν επιτρέπουν την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και των προσφύγων στον Εύρο, αλλά δεν ήταν σωστό αυτό το οποίο έγινε στην περίπτωση του Ουκρέις και πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί απέναντι στους δύστροπους γείτονες. Τα ερωτήματά μου. Πρώτον ερώτημα, κυρία Υπουργέ. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ενημερωθείτε. Αν δεν έχετε να απαντήσετε, παρακαλώ να ενημερωθείτε και να απαντήσετε στη Βουλή άλλη ημέρα. Ένα σοβαρό θέμα που έχει συγκλονίσει την ελληνική πολιτική και οικονομική και κοινωνική ζωή είναι το θέμα των υποκλοπών. Είχαμε ενημερωθεί ότι ο Άριος Πάγος και ο κύριος Δουγιάκος πριν από 8 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε έρευνα για ένα μείζον ζήτημα. Διότι υπήρχαν υποκλοπές κατά υπουργών, κατά του σημερινού αρχηγού του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, κατά επιχειρηματιών, αλλά και τουλάχιστον 12 μήνες ήταν υπό παρακολούθηση ο αρχηγός στρατεύματος. Και εδώ προκύπτει ένα θέμα μείζων δημοκρατίας, συντάγματος αλλά και εθνικής ασφάλειας. Γιατί είχαμε ενημερωθεί και για άλλα στελέχη, υπεύθυνη αμυντικών εξοπλισμών, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, που ήταν υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ ή όχι, δεν ξέρουμε να μας το πείτε, από κακόβουλο λογισμικό ή όχι, να μας το πείτε, αλλά δεν έχουμε πόρισμα, κύριε Υπουργέ. Δεν είστε προφανώς ενήμερος για την έρευνα, δεν ζητώ να είστε, αλίμονο, δεν θα ζητούσα ποτέ παρέμβαση επί έρευνας, αλλά ζητώ ερώτημα και καταθέτω σχετικά με την ταχύτητα ενημέρωσης και απόδοσης δικαιοσύνης σε ένα σοβαρό ζήτημα που αμφισβητούσε την εθνική ασφάλεια, τα δικαιώματα υπουργών, επιχειρηματιών, ατομικά δικαιώματα και διασφάλιση των προϊόντων των επικοινωνιών. Έχει γίνει θέμα κεντρικό στο Ευρωκοινοβούλιο, το γνωρίζετε. Έχει γίνει έρευνα σε ειδικές επιτροπές. Υπάρχει απόφαση κόλαφος κατά της χώρας μας. Δεν μπορεί να καθυστερεί η δικαιοσύνη στην απόδοση της δικαιοσύνης, χωρίς παρεμβάσεις. Είναι ένα θέμα χρόνου. Δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να σας καταθέσω ως ερώτημα. Ένα σοβαρό ζήτημα που επίσης είχε απασχολήσει τον Άριο Πάγο, με υπόμνημα που είχε καταθέσει η Ελληνική Βουλή, με πόρισμα της Ελληνικής Βουλής, τον Φεβρουάριο του 2017, ήταν το σκάνδαλο της δανειοδότησης των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης. Θυμίζω ότι αυτό για τη Νέα Δημοκρατία αφορά σε υποχρέωση χρέους απλήρωτων δανείων 400 εκατομμυρίων ευρώ. Και άλλα τόσα πρέπει να είναι στο Πασό Κίνημα Αλλαγής. Και πάνω ή τουλάχιστον 1,5 δις, αν θυμάμαι καλά, στα μέσα ενημέρωσης. Τότε είχε νομοθετηθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη η ασυλία των τραπεζιτών. Και έχουμε δύο περιστατικά. Την ασυλία των τραπεζιτών, ενώ είχαμε παράνομη δανειοδότηση κομμάτων και μέσων ενημέρωσης, και την καθυστέρηση παραπομπής σε ακροατήριο του φακέλου της Εξεταστικής Επιτροπής που είχε πάει στον Άριο Πάγο το 2017. Ρωτώ αν έχετε ενημέρωση. Ρωτώ αν θα τροποποιήσετε το θέμα περί ασυλίας των τραπεζικών στελεχών και ρωτώ αν έχετε απάντηση σχετικά με αυτού του φαινομένου που ήταν όχι μόνο διασπάθηση χρήματος αλλά και αμφισβήτηση δημοκρατικών κανόνων. Γιατί τα μέσα ενημέρωσης διαχειρίζονται δημόσιο χώρο, τις τηλεοπτικές συχνότητες και τα κόμματα είναι οι πυλώνες της δημοκρατίας και δεν πρέπει να υπάρχει παράνομη δανειοδότηση. Τρίτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Δεν ακούσαμε τίποτα για τη νομική αναγνώριση των γυναικοκτονιών. Είπατε για τα θέματα της έμφυλης βίας, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν είπατε τίποτα για τη νομική αναγνώριση των γυναικοκτονιών. Είναι πρότασή μας, θέλουμε μια πολύ γρήγορη απάντηση. Θα προχωρήσετε σε νομική κατοχήρωση των γυναικοκτονιών. Ναι, ναι. Τέταρτο ζήτημα που θέτω σαν απλή ερώτηση.
Έχουμε ακούσει αρκετές φήμες για την ενοποίηση ανεξάρτητων αρχών. Γνωρίζετε ότι την προηγούμενη περίοδο στιγματίστηκε από την παραβίαση της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων αρχών και από αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν ξεκάθαρα. Έχει σκέψει η κυβέρνηση για την ενοποίηση ανεξαρτήτων αρχών και ιδιαίτερα για αυτή που αφορά στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και στη διαχείριση του απορρίτου των επικοινωνιών? Και τελευταίο, το οποίο συνδέεται με τη χθεσινή τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη. Και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Αφέθηκε να εννοηθεί, και θα θέλαμε μια ρητή τοποθέτηση εκ μέρους της κυβέρνησης, ότι στο πλαίσιο της συζήτησης για την τροποποίηση του συντάγματος, που δεν ξέρουμε αν θα ανοίξει και πώς θα ανοίξει, θα αξιοποιηθεί και η διαδρομή του άρθρου 28 όσον αφορά το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης των ΑΗ. Να ρωτήσω δύο πράγματα απλά και θέλουμε μια απάντηση. Πρώτον, κύριε Υπουργέ, θέλουμε να ενημερώσετε την Ολομέλεια, εφόσον μιλήσατε ως υπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις, για το πότε θέλει, σκοπεύει, προγραμματίζει η κυβέρνηση να οριμάσει και να καταθέσει πρόταση αναθεώρησης συντάγματος και για ποια άρθρα θέλει να ανοίξει τη συζήτηση της αναθεώρησης συντάγματος. Δεύτερο ζήτημα. Αυτό ρωτώ, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, κύριε Τσιάρα. Παρακαλώ. Θέλουμε ξεκάθαρη τοποθέτηση. Θέλουμε τοποθέτηση εκ μέρους της κυβέρνησης. Είναι προγραμματικές δηλώσεις τετραετίας. Εκτός αν σκοπεύετε να πέσετε ή να φύγετε και να έχετε νωρίτερα εκλογές. Και δεύτερο ζήτημα. Γιατί αφέθηκε να εννοηθεί ότι μέσα από το άρθρο 28. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Γιατί αφέθηκε να εννοηθεί ότι μέσα από το άρθρο 28 θα δρομολογηθεί ή θα επιχειρηθεί η ιδιωτικοποίηση των ΑΗ? Θυμίζω και θέλω ρητή δήλωση εκ μέρους σας, μιας και νομίζω ότι κατέχετε την νομική επιστήμη. Το άρθρο 28. Προβλέπει ότι οι διακρατικές συμφωνίες είναι υπεράνω του νόμου, δεν προβλέπει πουθενά ότι είναι υπεράνω του συντάγματος. Θα ήθελα λοιπόν τη δική σας γνώμη και ξεκάθαρη τοποθέτηση, γιατί σήμερα στη δημοσιότητα μπορεί να έχει παρερμηνευθεί η χθεσινή τοποθέτηση. Υπάρχει περίπτωση και δυνατότητα από το άρθρο 28 του συντάγματος μια διακρατική συμφωνία να παραβιάσει άρθρο του συντάγματος? Ή υπάρχει μία διάθεση τοποθέτησης από άγνοια ή επίδειξη ισχύως σε θέματα τα οποία δεν αντιστοιχούν στον συνταγματικό κανόνα? Τα ρωτώ όλα πολύ ξεκάθαρα με βάση την νομική επιστήμη και το κράτος δικαίου, διότι αυτό θέλουμε να υπερασπιστούμε, το Σύνταγμα, το κράτος δικαίου, και να μεταφέρουμε την εμπιστοσύνη αυτή και προς την κοινωνία και προς την οικονομία. Γιατί είναι η βάση το δίκαιο και η δικαιοσύνη και της κοινωνικής λειτουργίας και της οικονομικής. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν έβαλα πολλά ερωτήματα. Νομίζω είναι προς όφελος του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ.